Γιωβροκό Δημήτρη Σιλούρη, ο οποίος σχολίασε το θέμα της ανταλλαγής επιστολών για τις προεδρικές στον ενδιάμεσο χώρο, θεωρώντας λοιπόν ότι η διαφάνεια λειτουργεί υπέρ της δημοκρατίας. Ο Δημήτρης Σιλούρης διαβεβαίωσε ότι το κόμμα του έχει ανταλλάξει επιστολές με την ΕΔΕΚ και συμφωνούν στη διαμόρφωση προεδρικού προγράμματος και κάθοδο με υποψήφιο, ο οποίος θα μπορεί να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα. Η αναγκαιότητα για την Κύπρο του σήμερα είναι, είπε, η διαμόρφωση στρατηγικής που να ανταποκρίνεται στις γεωπολιτικές ανάγκες της περιοχής. Ερωτηθείς για το μέχρι πού βρίσκεται το θέμα, είπε ότι βρίσκεται στο σημείο που συμφωνούν ΔΙΚΟ, ΕΔΕΚ και ΕΒΡΟΚΟ να γίνει συνάντηση των εκπροσώπων των τριών κομμάτων. Τώρα, το πρώτο θέμα, μάλιστα. ΔΙΣΥ και ΔΙΚΟ σχολίασαν τη νέα υποβάθμιση της οικονομίας από τον Νίκο Μούτης. Αρνητικότατη εξέλιξη το χαρακτήρισε ο εκπρόσωπος τύπου του ΔΙΣΥ Χάρης Γεωργιάδης και ανέφερε ότι αντί να παραμείνουμε στο παιχνίδι αλληλοεπίρρηψης ευθυνών, θα ήταν πολύ πιο χρήσιμο να ληφθούν διαρθρωτικά μέτρα και να γίνει οριστικό νοικοκύρεμα των δημοσίων οικονομικών, κάτι που επιβάλλουν και ήδη οι οίκοι. Ο βουλευτής του ΔΙΚΟ Νικόλας Παπαδόπουλος ανέφερε ότι η Κύπρος βρίσκεται και επίσημα στην κατηγορία των σκουπιδιών. Δυστυχώς, είπε, τα μέτρα εξυγίανσης του περασμένου Δεκεμβρίου δεν ήταν αρκετά και δεν έπεισαν και εξέφρασε την ελπίδα ο Υπουργός Οικονομικών και η κυβέρνηση να μην περιορίσουν τις αντιδράσεις της επιθέσεις εναντίον των νέων των οίκων αξιολόγησης, αλλά να αναφέρουν πώς θα βγούμε από τα διέξοδα και πώς θα φανεί συνεπής ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έναντι των δεσμεύσεών του στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ΔΙΚΟ αύριο θα δημοσιοποιήσει σε διάσκεψη τύπου θέσεις και εισηγήσεις για το πώς θα εξέλθουμε από τα οικονομικά διέξοδα που βρισκόμαστε, σύμφωνα με τον Νικόλα Παπαδόπουλο. Μετά την οικονομία, τι άλλα θέματα προκύπτουν, Άντρη? Στην Επιτροπή Εμπορίου Νικήτα, για το επίμαχο νομοσχέδιο ρύθμισης της αγοράς φυσικού αερίου, εντοπίζονται προβλήματα συνταγματικότητας από την νομική υπηρεσία στο ενοποιημένο νομοσχέδιο που ετοίμασε η ΡΑΕΚ και συμφωνούν όλα τα κόμματα για το μονοπωλιακό καθεστώς που θα διέπει τη ΔΕΦΑ. Κάτι τέτοιο επιτρέπεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο για εταιρείες δημοσίου δικαίου, καθώς η ΔΕΦΑ είναι εταιρεία ιδιωτικού δικαίου. Προς αυτή την κατεύθυνση μελετούνται τρία σενάρια: αλλαγή του επίμαχου άρθρου του συντάγματος που θεωρείται απομακρυσμένο και υπαγορεύει το μονοπωλιακό καθεστώς, μετατροπή της ΔΕΦΑ σε εταιρεία δημοσίου δικαίου που εξυπακούει πολλές αλλαγές και χρονοβόρες διαδικασίες, ή τέλος την ψήφιση της πρόθεσης νόμος έχει, αγνώντας τα συνταγματικά κολλήματα με την ελπίδα να μην υπάρξει προσφυγή από οποιονδήποτε. Τα κόμματα νικήτα θα τοποθετηθούν την ερχόμενη Πέμπτη και το θέμα θα οδηγηθεί τη μεθεπόμενη Πέμπτη για ψήφιση στην Ολομέλεια. Μάλιστα. Υπάρχει άλλο θέμα που προκύπτει για την ώρα, είναι σε εξέλιξη? Στην Επιτροπή Εμπορίου συζητείται αυτή την ώρα το θέμα της μετακίνησης εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών και υγραερίου στη Λάρνακα, στην παρουσία και της Υπουργού Εμπορίου Πραξούλας Αντωνιάδου. Ο Δήμος Λάρνακας εκφράζει έντονη δυσαρέσκεια για την καθυστέρηση που υπάρχει σε σχέση με τις διαδικασίες ανέγερσης του νέου τερματικού στην περιοχή Βασιλικού, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα τη συνέχιση της παρουσίας της βιομηχανικής ζώνης κατά μήκος της παραλιακής περιοχής της Λάρνακας. Η διαχρονική παρουσία των εγκαταστάσεων αυτών, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Λάρνακας εντός της συνεδρίας Ανδρέας Λουρτζάτης, είχε ως αποτέλεσμα να στερείται η πόλη από την τουριστική ανάπτυξη που αναμφίβολα η Λάρνακα το δικαιούται. Πάγιο αίτημα της Λάρνακας, μάλιστα. Ακριβώς. Ο Δήμος Λάρνακας παρουσιάζεται αποφασισμένος να αντιδράσει δυναμικά σε οποιασδήποτε αποφάσεις ή παραλήψεις που διακυβεύουν τη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη και ευημερία των δημοτών του. Ευχαριστούμε, Άντρη Δανίλη. Πάμε στη